σε Λευκό, Κλειό ή Κρήτη, με τους πολίτες να ξυπνούν με τον Λευκό επισκέπτη και σε αρκετά χωριά του Ηρακλείου. Είδαμε άσπρη μέρα, τόστρωσε, περάσανε τα μηχανήματα, καθαρίσανε κεντρικούς δρόμους, τα παρακλάδια δεν καθαρίσανε. Αγάπησα ο δυστυχής ένα κομμάτι χιόνι. Να το φιλήσω δεν μπορώ, τα χείλη μου αργώνει. Χαρά Θεού είναι. Μαγευτικό τοπίο και στις γωνιές, με την κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται με δυσκολία. Μίστρα, δεν είναι στο... πρόβλημα. Παντού. Παντού υπάρχει. Έχουν κλείσει δρόμοι εδώ στο Μαλεβίζη. Όχι, δεν έχει κλείσει, γιατί είμαστε το πρωί αξιμέρωτα είμαστε εδώ. Βρίσκονται επιποδός όλα τα μηχανήματα του Δήμου Μαλεβιζίου για να διατηρηθεί ανοιχτό το οδικό δίκτυο. Να πούμε ότι υπάρχει συνδρομή από την περιφέρεια Κρήτης με ένα μηχάνημα. Από το Γωνιανό Φαράγγι και πάνω εντοπίζονται τα προβλήματα. Άσπρη μέρα είδαν πολίτες και στην Τήλισσο με τους ίδιους να απολαμβάνουν τις ειδηλιακές εικόνες με καλή παρέα. Στη 1:30 άρχισε να χιονίζει εδώ στην Τήλισσο. Πυκνό το χιόνι, ευτυχώς δεν υπάρχουν προβλήματα. Το περιμέναμε τώρα μέρες αυτή τη μέρα την άσπρη, τη χιονισμένη, να κάνουμε την παρέα μας με τη ρακή μας, με τον μπακαλιάρο μας εδώ όπως βλέπετε, με τα λουκάνικα, με την ομελέτα. Τα πρόβατα σας πού είναι τώρα? Τα πρόβατα είναι μέσα στο υπόστεγο. Τα ταΐσαμε καλά, τα βάλαμε μέσα, τα κλείσαμε και φύγαμε. Τώρα είναι ώρα της ρακής. Στα Λευκά ντύθηκε και η Αγία Βαρβάρα, όπου νωρίς το πρωί ξεκίνησαν τα προβλήματα όταν δίπλωσε ταλίκα στον δρόμο προς Μούλια. Στο σημείο εγκλωβίστηκαν οχήματα, ενώ λίγο παρακάτω υπήρξε και ένα ελαφρύ τροχαίο. Δίπλωσε μια ταλίκα, από εκεί και πέρα με την παρέμβαση του Δήμου και με το άνοιγμα του δρόμου κατάφερε και η ταλίκα να απεγκλωβιστεί. Ώρα 10 το πρωί, ώρα για χιονοπόλεμο εδώ στην Αγία Βαρβάρα, όπου αρκετά χωριά έχουν ντυθεί στα Λευκά. Με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ναι, ωραία είναι, δεν κάνουμε σχολείο, παίζουμε. Αυτά. Θα παίξει χιονοπόλεμο. Πάμε με κάτι ξαδέρφια μας να συναντηθούμε, να παίξουμε. Από τις 2 τα ξημερώματα ξεκίνησε η σφοδρή χιονόπτωση στην Αγία Βαρβάρα, ενώ το πρωί τα καφενεία είχαν την τιμητική τους, με δημότες να πίνουν ρακόμελο για να ζεσταθούν. Μια χαρά είναι τα πράγματα. Καταρχήν σας καλωσορίζομαι στην άσπρη Αγία Βαρβάρα, που μετά από πολύ καιρό ξανάδαμε χιόνι. Να θέλει να κάνει ακόμη μια ολιά. Ο πετεινός βράζει με τον ξινόχοντρο και όλα θα πάνε καλά. Τα απολαμβάνομαι, αλλά δημιουργεί προβλήματα και στην τσέπη δημιουργεί προβλήματα, γιατί δεν παραπάνω πετρέλαιο. Έχει τα καλά του, γεμίζει ο υδροφόρος ορίζοντας, αλλά να κάνει χιόνι, όχι αυτό που έχει κάνει τώρα. Εσύ θέλετε δηλαδή 40 πόντου χιόνι? Να κάνουμε ένα μέτρο, να πλακωθούμε. Τώρα, στην Αγία Βαρβάρα μπορεί να χιονίζει. Καλό είναι το χιόνι. Το χιόνι είναι πολύ καλό, αλλά να κάνει μια ολιά παραπάνω. Πρέπει να χιονίσει, να μαζέψει γης νερό. Φέτος είναι πιο καλά. Θα μαζέψει γης νερό, να έχουμε και εμείς το καλοκαίρι να κάνουμε τη δουλειά μας. Ώρα 12 το μεσημέρι. Άρχισε να χιονίζει και στο Ηράκλειο. Ενώ λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, σημειώθηκε τροχαίο στην Εθνική Οδό Ηρακλείου πριν την έξοδο προς Γάζη, όταν ο οδηγός αγροτικού έχασε τον έλεγχο, με συνέπεια το όχημα να προσκρούει στο διαχωριστικό στιθέο, να ακολουθεί τρελή πόρια και να καταλήγει στην άκρη του δρόμου. Όπως ερχόμουν από πέρα, με εκδίστησε το αμάξι, με πήγε αντίθετο στο στιθέο και με γύρισε ανάποδα εδώ πέρα. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά το αυτοκίνητο. Φοβηθήκατε? Εκείνη την ώρα φοβήθηκα. Πώς είναι δυνατόν να μου φοβηθώ? Νωρίς το πρωί υπήρξαν εγκλωβισμοί οδηγών σε Αστρίτσι, Αρκαλοχώρη, Αγίες Παρασκές, Κουνάβους και σε Καταλαγάρι Χουδέτσι, ενώ λίγες ώρες αργότερα, λόγω της έντονης χαλαζόπτωσης, υπήρξαν προβλήματα στον ΒΟΑΚ στο ύψος Φόδελες Ισών. Μετά τις 11 το πρωί και για μία ώρα περίπου, υπήρξαν προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω του χιονιού στο ύψος Ελληναρίου, με την κυκλοφορία να γίνεται εκ περιτροπής. Μηχανήματα έχω και ξεχιονίζω. Ναι. Και πού έχει πολύ δουλειά? Προς τη μεριά της Γέργερης. Νυφάδες χιονιού έπεσαν σε περιοχές κοντά στην πόλη του Ηρακλείου, ενώ τα γκρέιτερ δούλευαν πυρετοδός και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Όμορφες εικόνες και στις Αρχάνες, όπου έστρωσε το χιόνι από τις 7 το πρωί. Από χθες ήταν ο καιρός, φαινότανε, αλλά το έστρωσε γύρω το κατά τις 7 η ώρα το πρωί. Είχαν ασπρίσει τα πάντα εδώ. Μακάρι να το συνεχίσει, να δούμε μια άσπρη μέρα κι εμείς εδώ. Καλό είναι το χιόνι, ωραίο.
τώρα σπίτια μας όλοι, με τα βραστά μας, με τα διάφορά μας.